Αισιόδοξος πως το νέο ακαδημαϊκό έτος θα κυλήσει χωρίς απρόοπτα, εμφανίστηκε ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σήμερα ξεκίνησαν τα διαζώσεις μαθήματα με τη διοίκηση και τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος να είναι ικανοποιημένοι για την επιστροφή στα αμφιθέατρα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορεί και ανοίγει το ίδρυμά μας και φιλοξενούμε τους φοιτητές και γίνονται τα μαθήματα. Προφανώς χαιρόμαστε όλοι που επιστρέφουμε στις σχολές μας μετά από 1,5 χρόνο. Απλά προφανώς θέλουμε να είμαστε και ασφαλείς όντως. Ωστόσο, διάχει την ανησυχία για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όπως επισημαίνουν μέλη των φοιτητικών συλλόγων, τα αμφιθέατρα σήμερα ήταν γεμάτα, με πιο χαρακτηριστική την εικόνα από το χώρο διδασκαλίας του κτηρίου επιστημών, όπου οι πρωτοετής παρακολουθούσαν μάθημα ακόμη και όρθιοι. Ακόμα και σύμφωνα με την υπουργική υπόφαση που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος να είναι πλήρης 100%, η πληρότητα άγγιζε το 160%. Μιλάμε δηλαδή σε μια αίθουσα η οποία έχει γύρω στα 150 καθίσματα, να είναι γύρω στα 200 άτομα μέσα, πολλά όρθια πάνω-πάνω συνοστισμένα. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφουμε ξανά στις σχολές μας και πολλοί φοιτητές πρώτου και δεύτερου έτους δεν έχουν ξαναδεί ποτέ το Πολυτεχνείο Κρήτης και πατάνε πρώτη φορά στις αίθουσές του. Είναι μεγάλες οι διευθύνες της κυβέρνησης, η οποία δεν πήρε ούτε ένα υγειονομικό μέτρο, ενώ έχει ανοίξει την οικονομία, έχει ανοίξει τα πάντα για να ανοίξουν και οι σχολές μας και εδώ το Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχει γίνει το άνοιγμα με υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο που ουσιαστικά δεν προστατεύουν την υγεία μας. Φοιτητικοί μας σύλλογοι έχουν προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με μειωμένες, λιγότερους φοιτητές, σπασμένα τμήματα, μεγαλύτερες αίθουσες, προσλήψεις καθηγητών. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα ξαναδούμε, πρέπει να δούμε όλα αυτά τα μέτρα. Θα τα αξιολογήσουν καταρχάς οι σχολές και κατόπιν το όλο θέμα θα έρθει πάλι στη Σύκλιτο για να μπορέσουμε να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε τροποποιήσεις στον τρόπο ελέγχου των πιστοποιητικών. Οι φοιτητές που προσήλθαν σήμερα στην Πολυτεχνιούπολη στα Κουνουπιδιανά πέρασαν από τον έλεγχο πιστοποιητικών στην κεντρική πύλη του Ιδρύματος, γεγονός με το οποίο δεν συμφωνούν και ζητούν αυτός να γίνεται κατά την είσοδο στους κλειστούς χώρους διδασκαλίας. Με αυτά που είδατε σήμερα, με αυτό που γίνεται στην είσοδο, τι υγειονομικό όφελος είχε το Πολυτεχνείο Κρήτης? Εμείς αυτό που ζητάμε είναι υγειονομικός έλεγχος, ναι, αλλά να γίνεται στις αίθουσες. Ξεκαθαρίζουμε ότι το υγειονομικό είναι εντελώς σημαντικό και προφανώς όλος ο κόσμος μας να εμβολιαστεί. Παρόλα αυτά, όταν επιδέχεται, υπάρχει ένας νόμος, νόμος και ένα μέσο σχοίδιο, ο οποίος θέτει ένα πλαίσιο ελεγχόμενης εισόδου αυστηρό και εντελώς αυταρχικό, μια επτυσίας με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζεται μια πτυχή του, κάνοντας, ας πούμε, face control στις εισόδους. Θεωρούμε ότι όντως πρέπει να υπάρχουν υγειονομικοί έλεγχοι. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι των πιστοποιητικών πρέπει να γίνονται στις αίθουσες, όπως προβλέπει και η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε τις προάλλες. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν αίθουσες που είναι μεγάλες και δεν μπορεί από τη στιγμή που θα καθίσουν οι φοιτητές να μπει και να γίνει έλεγχος. Μετά φοιτητές μπαίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα ή βγαίνουν. Επομένως το μάθημα θα είχε συχνές διακοπές. Και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές μετά σε κάθε μάθημα που θα πηγαίνουν να υφίστανται συνεχούς ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό θεωρήσαμε εμείς ως Σύγκλιτος ότι θα γίνεται ένας έλεγχος όταν μπαίνουν στην αρχή και μετά όποιος εισέρχεται μέσα θα μπορεί να κινείται ελεύθερα. Να πω επίσης ότι δεν γίνεται καμία καταγραφή στοιχείων. Να σημειωθεί πως το ποσοστό ανοσίας στους φοιτητές φτάνει το 80%, από το οποίο το 73% αφορά εμβολιασμούς και το 7% νοσήσαντες. Στο προσωπικό, το ποσοστό εμβολιασμού στους καθηγητές φτάνει το 94%, στους διοικητικούς το 77% και στο λοιπό προσωπικό το 87%.